Και τώρα ένα σχόλιο από τους δύο ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων. Πρώτα απ' όλα θα ξεκινήσουμε με τον Γιώργο Κίσα από τον Άγιο Νικόλα. Σήμερα θεωρώ ότι ήταν ένα παιχνίδι το οποίο χώρισε δύο κομμάτια. Στο πρώτο ήμουνο που ρόλο παίζει ο αέρας και ήταν υπέρ μας. Θεωρώ ότι ήμασταν η ομάδα που κυριάρχησε στο γήπεδο. Για ένα ακόμα παιχνίδι πάρα πολλές ευκαιρίες, πάρα πολλές χαμένες ευκαιρίες. Θεωρώ ότι αν είχαμε το κόλλο στο πρώτο ήμουνο το μιλάμε για άλλο αποτέλεσμα σήμερα. Από εκεί πέρα είναι το δεύτερο ημίχρονο, στο οποίο και λόγω του αέρα ήταν λογικό ότι εμείς είμαστε πίσω στο γήπεδο και θα πάρει μέτρο αντίπαλος. Κάτι που έγινε. Μέχρι τη στιγμή του πέναλτι δεν θεωρώ ότι υπάρχει κάποια κλασική ευκαιρία για να δεχτούμε γκολ. Αν υπήρχε μια περιοχή του αντιπάλου, χωρίς όμως να υπάρχει κλασική ευκαιρία για γκολ. Εκεί που θέλω να σταθώ και είναι κάτι που δεν μ' άρεσε γενικά να κάνω στους ανθρώπους όπως ευχαριστήσει είναι ότι για ακόμα ένα εκτός έδρας παιχνίδι, ένα διαιτητικό λάθος, ένα πεντακάθαρο πλάγι υπέρ μας, μας κοστίζει ένα πέναλτι που χάνουμε πάλι 3 βαθμούς. Δεν ξέρω πώς μπορούμε εμείς σαν παίχτες να επηρεάσουμε την όλη κατάσταση, αλλά δεν θεωρώ ότι πλέον πρέπει να γίνεται αποδεκτό όπου πάμε να επηρεάζει μια διαιτητική απόφαση το αποτέλεσμα. Παρ' όλα αυτά, επειδή βάσει βαθμών έχουμε μείνει πίσω, πρέπει το παιχνίδι να το ξεχάσουμε από σήμερα κιόλας. Να δουλέψουμε όλη την εβδομάδα πολύ σκληρά για ένα παιχνίδι που έρθει στην έδρα μας να πάρουμε 3 βαθμούς, να μας δώσουν ανάσα. Και δεν θεωρώ ότι η ήττα και η εικόνα μας ή η βαθμολογική μας θέση αντί από 3 το τι κάνουμε στο γήπεδο. Πραγματικά, αν κάποιος δει τη σειρά αγώνων μας στα τελευταία 4 παιχνίδια, μιλάμε για μια ομάδα που δεν θα έπρεπε να παλεύει για τη σωτηρία. Αλλά καμιά φορά το ποδόσφαιρο, αν και πιστεύω ότι είναι δίκαιο άθλημα, αργεί να σου δώσει αυτό που πρέπει. Θεωρώ ότι έχουμε την ικανότητα να αλλάξουμε την εικόνα μας, να συνεχίσουμε και τα αποτελέσματα θα έρθουν μέσα από την καλή εικόνα που έχουμε. Πολύ ωραία. Και να περάσουμε στο ποδοσφαιριστή του Αστέρα Βάρη, τον Γιώργο Ντούλια, ο οποίος σήμερα σκόραρε κιόλας. Και θα θέλαμε ένα σχόλιο που αφιερώνει σε αυτό το τέρμα. Καλησπέρα. Καταρχάς θέλω να δώσω συγχαρητήρια στον ομάδα του Αγίου Νικολάου και να σου ευχηθώ καλή συνέχεια στην πορεία του παραθύματος. Πρόκειται για μια εξαιρετική ομάδα, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Το παιχνίδι ήταν ισορροπημένο, είχαν φάσεις στο πρώτο ημίχρονο ο Αγίος Νικόλαος λόγω του υψηλού αέρα. Προσπάθησαμε να διαχειριστούμε αυτό το ημίχρονο όσο καλύτερα μπορούσαμε. Θα μπορούσαμε στην κόντρα, σε μια φάση δικιά μου και σε άλλη μια-δύο περιπτώσεις να σκοράρουμε. Δεν το κάναμε. Μπήκαμε στο δεύτερο ημίχρονο με ευνοϊκό αέρα. Θέλαμε οπωσδήποτε τους 3 πόντους. Πιέσαμε, προσπάθησαμε να επιβάλλουμε το ρυθμό μας και σε μια φάση που γίνεται το πέναλτι. Θεωρώ ότι είναι και αποβολή του τερματοφύλακα εκεί που δεν δίνει ο διαιτητής. Αρχίσαμε να σκοράρουμε. Από εκεί πέρα εντάξει, τον γκολ πάντα το αφιερώνω στην κόρη μου και στην οικογένειά μου. Θέλουμε να συνεχίσουμε την καλή μας πορεία. Στα προηγούμενα παιχνίδια είχαμε καλή εικόνα με αρκετές φάσεις. Δεν καταφέραμε να κερδίσουμε. Οπότε σε αυτό το πρωτάθλημα πρέπει κάθε αγωνιστική να παίρνεις πόντο ή πόντους ώστε να μπορέσεις να έχεις μια καλή πορεία και να σωθείς θεωρητικά εύκολα. Συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές τους δικούς μας για όλη τη δουλειά που γίνεται, στους προπονητές, στη διοίκηση. Συνεχίζουμε, έχουμε δύσκολο πρόγραμμα. Θέλουμε κάθε Κυριακή νίκη.